Βρισκόμαστε εδώ, πώς να το πω, στη σπηλιά. Στη σπηλιά του Νικόλα. Στη σπηλιά του Νικόλα με το Μινά. Μινά, καταρχήν, είναι ένα εκπληκτικό μέρος. Είναι πραγματικά μια σπηλιά. Δηλαδή, να γυρίσω και όλα να το δούμε. Μπαίνει σε μια σπηλιά και καθόμαστε εδώ στο τραπεζάκι. Πες μου λίγο, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η οικογενειακή επιχείρηση, όπως μου είπες. Εδώ το μαγαζί μας έχει μια ιστορία μισού αιώνα φέτος. 50 χρόνια πέρα. 49 με 50 χρόνια. Το ξεκίνησε ο παππούς όταν άνοιξε ο αρχαιολογικός χώρος εδώ. Για τους εργάτες πιο πολύ, σαν φιλικά. Δηλαδή, ερχόντουσαν οι εργάτες, πήραν ένα μεζέ, έφτιαχνε εκείνο η γιαγιά άτομα, το κεφτέδες, κρασάκι. Η οποία είναι και φημισμένη, γιατί. Πάρα πολύ. Και έτσι ξεκίνησε και με την πάροδο του τουρισμού ανέβαινε και το μαγαζί. Να σε ρωτήσω κάτι, στην αρχή ήταν αυτό εδώ το μαγαζί μέσα σε αυτόν τον εσωτερικό χώρο, ναι, ή είχες και έξω? Ήταν μέσα πιο πολύ, με δύο ξύλινα τραπέζια παλαιού τύπου, από ψαροκασέλες, από ό,τι μπορούσαν να βρούνε. Και απλά το είχαν ένα καλό στέκ. Τώρα νομίζω ότι έχει πάρει ένα πάρα πολύ καλό. Όχι μόνο είναι πάρα πολύ καλό, έχει και βραβεύσει στο ενεργητικό αυτού του μαγαζιού. Έχει βραβευτεί ως... Έχω βραβευτεί ως καλύτερη ταβέρνα το 2007-2008 με βραβείο γκουρμέ και άλλους διαγωνισμούς για το καλύτερο ντοματοκεφτέ, για καλύτερο τηγάνι στο νησί. Έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο vegetarian πιάτο, το μουσακά παλιάς εποχής. Τον οποίο τον έχω δοκιμάσει κιόλας, να το πω γι' αυτό, και είναι εκπληκτικός. Μπορεί να μιλήσει ήδη. Ακριβώς, ναι, γιατί είμαι και άνθρωπος ο οποίος λατρεύω τα λαχανικά και λατρεύω γενικά αυτή την διατροφή. Επομένως, είναι από το ίσως το καλύτερο πιάτο που έχω φάει εδώ στη Σαντορίνη. Επομένως, όσοι έρχονται, πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε αυτό το πιάτο. Και καταρχήν θέλω να μου πεις λίγο, τα προϊόντα είναι δική σου παραγωγή, σωστά? Κατά το 70% περίπου είναι, προσπαθούμε να είναι δικά μας. Ανάλογα βέβαια με τη χρονιά, με την ανοβρία, με οτιδήποτε, γιατί η Σαντορίνη είναι ένα άνυδρο νησί που δεν μας βοηθάει τόσο πολύ να έχουμε τα πάντα. Πες μου λίγο, έρχεται κάποιος για πρώτη φορά, όπως ήρθα και εγώ πρώτη φορά εδώ. Τι θα πρότεινες λοιπόν να δοκιμάσει οπωσδήποτε? Δηλαδή έρχεται κάποιος και του λέει, τι να φάω ρε Μινά? Τι θα του λέγες? Θα του πρότεινα σίγουρα να φάει τα δικά μας τα προϊόντα, όπως είναι η φάβα, η λευκή μελιτζάνα η ψητή, ντοματοκεφτέδες, και μετά να επιλέξει από ψάρι που πάντα είναι φρέσκο και εδώ, ή κάποιο μαγειρευτό μας, όπως είναι ο μουσακάς παλιάς εποχής, ή το φάβα ριζότο που φτιάχνουμε θαλασσινά, ή ακόμα και πολύ πιο παραδοσιακές συνταγές, κλασικές συνταγές μάλλον, μουσακά, γεμιστά, σουτζουκάκια, όλα είναι σπιτικά. Δηλαδή η διαφορά μας εδώ, νομίζω ότι όπως μαγειρεύω για τα παιδιά μου, έχει τα μαμαδίστικα φαγητά, και αυτή είναι η επιτυχία, γιατί είσαι και μια καταπληκτική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, με τους ανθρώπους να απολαμβάνουν αυτή τη μοναδική θέα αυτού του νησιού, που έχει αυτή, που έχουμε πει πολλές φορές, τη μοναδικότητα. Με τις υπέροχες συνταγές, όπου εσύ τις βγάζεις κιόλας. Έχουμε βγάλει καινούργιες, έχω κρατήσει από τη γιαγιά μου πάρα πολλές συνταγές. Πες μου μια συνταγή της γιαγιάς που έχεις κρατήσει. Βασικά ντοματοκεφτέδες. Είναι συνταγή της γιαγιάς που δεν την αλλάζουμε καθόλου. Την συνέχισε η μητέρα μου, συνεχίζω εγώ την ίδια ακριβώς, με τον ίδιο τρόπο. Εγώ έχω βγάλει 5-6 δικά μου πιάτα καινούρια πάνω στη γαστρονομία Σαντορίνης πάλι, με λίγο πιο πειραγμένο τόνο. Μοντέρνη, λίγο τα κάνεις, ναι, όχι γκουρμέ, λίγο, όχι, πιο... λίγο πιο καινούριο, μια πινελιά, πούμε, ναι. Λίγο πιο φρέσκο μυαλό στα πιάτα μας. Αυτά, αλλά συνήθως είμαστε πάνω στη μεσογειακή κουζίνα και στη Σαντορίνια γαστρονομία. Λοιπόν, όσοι έρθετε στην Σαντορίνη, μην ξεχάσετε, εννοείται, όσες μέρες να καθίσετε, ακόμα και τρεις μέρες να καθίσετε, να περάσετε από εδώ πέρα, από τον Μινά, από τη σπηλιά του Νικόλα, να δείτε αυτό το υπέροχο μέρος, να φάτε τις παραδοσιακές συνταγές και μην ξεχάσετε να φάτε αυτά τα δύο πιάτα, ντοματοκεφτέδες, που είναι πολύ παλιά συνταγή, και τον μουσακά, που vegetarian, που είπε. Πολύ ωραία.